Όλοι έχουμε ακούσει από όλους αυτούς τους vintage lovers ότι υπάρχουν αυτές οι υπέροχες κονσόλες από NES, Super NES, Game Boy, αλλά από την Κίνα με αγάπη έρχεται το SUP. As you be. Και πηγαίνοντας προς την Αγία Παρασκευή στην Αθήνα πάντα, βλέπω ένα μαγαζί τοπικό με video games, εκτός άλλων, και μέσα βρίσκω αυτό το κονσολάκι το οποίο κάποιο λόγο μου θυμίζει Game Boy. Το SUP λέει ότι έχει 400 παιχνίδια. Τα παιχνίδια αυτά είναι από NES, Super NES, Game Boy, Mega Drive, Arcades, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, και έχει και μερικές εκπλήξεις, ας πούμε, αργότερα. Βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή τη λίστα με τα παιχνίδια. Ίσως να παρατηρήσετε ότι κάποια παιχνίδια εμφανίζονται παραπάνω από μία φορά. Και όπως ελέγξαμε, τα παιχνίδια αυτά είναι όντως διπλά. Ταν-ταν-ταν! Ακόμα και αν δεν είναι 400 παιχνίδια, και άμα είναι 360, 350, 340, και πάλι για την τιμή του είναι μια πάρα πολύ καλή αγορά. Έχουμε λοιπόν μια συσκευή η οποία μοιάζει με Game Boy, συμπεριφέρεται σαν Game Boy, αλλά δεν είναι Game Boy. Γιατί, 1. Δεν παίρνει κασέτες. Oh. 2. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια και όλοι ξέρουμε ότι κάθε Game Boy παίρνει κάθε φορά ένα παιχνίδι. Oh. Και 3. Υπάρχει και στα κινέζικα. Για ποιο λόγο λοιπόν να πάρεις αυτό το κονσολάκι? Γιατί έχει πολλά παιχνίδια μέσα στη μνήμη. Ένα από αυτά, από τον Νέσμο Αγάπη, είναι το Super Mario Bros. 3. Το οποίο είναι όντως το Super Mario Bros. 3. Συμπεριφέρεται σαν το Super Mario Bros. 3. Έχει όλα τα επίπεδα από το Super Mario Bros. 3. Και γενικά είναι το Super Mario Bros. 3. Αλλά αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι δεν υπήρχε μόνο το Super Mario 3. Υπήρχε και το Super Mario 14. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Μάριο γίνεται νίντζα γιατί δεν αντέχει άλλο το βασίλειο της πριγκίψας Peach. Και αρχίζει και σφάζει τους εχθρούς από την κατάνα του. Ναι λοιπόν, Super Mario 14 αποκλειστικά στους Retro Games Couple από το SUP. Πέραν της πλάκας, προφανώς το παιχνίδι είναι reskin κάποιου παλιού κινέζικου παιχνιδιού, Ιαπωνέζικου πέντε δυο με σαμουράι και κάποιος που έβαλε πάνω τη φάτσα του Μάριο. Αυτές οι κινέζικες κόπιες που γινόταν εκείνη την εποχή των arcades ήταν καταλυτικές. Επίσης, στο ίδιο πνεύμα υπάρχει το Contra 7, το Mortal Kombat 4 με γραφικά Game Boy, το οποίο δεν ξέρουμε αν είχε βγει ποτέ για Game Boy όντως, αλλά αυτή η φορητή παιχνιδομηχανή έχει το Mortal Kombat 4 με γραφικά Game Boy, το οποίο βλέπετε τώρα να παίζει. Και επίσης υπάρχει το Snow Bros, το κλασικό παιχνίδι που όλοι αγαπάμε από τα παλιά arcades, στο οποίο μπορείς να παγώνεις αντιπάλους, να τους παγώνεις, να τους κλωτσάς, να είναι παγωμένοι, και να προχωράς τα επίπεδα ανεβαίνοντας, με εναλλασσόμενα επίπεδα όπως το Bubble Bobble. Ακόμα ένα παιχνίδι είναι το Karateka, το οποίο εγώ δεν το είχα παίξει ποτέ, μ' άρεσε πάρα πολύ. Σε αυτό το παιχνίδι είσαι ένας καρατέκα. Πηγαίνεις από τη... Ναι. Λοιπόν, ξεκινάς από την άκρη του κάδρου και πηγαίνεις αργά να συναντήσεις τον αντιπάλου σου για να σκοτώσει ένα Demon Lord, ο οποίος πετάει νίντζας. Δαίμονες νίντζας ή δαίμονες ή κάτι. Σοβαρά, Demon Lord είναι στο τέλος. Ναι. Oh. Και εσύ πρέπει να τους αντιμετωπίσεις έναν έναν με γροθιές και κλωτσιές. Και φυσικά να μην σε χτυπήσουν, γιατί θα πας στην άκρη του κάδρου που σημαίνει ότι πέθανες. Classic arcade fashion. Και έχει και άλλα hot παιχνίδια όπως το Hot High School, το οποίο μόνο hot γκομενάκια δεν έχει και είναι γεμάτο με κάτι μαντράχαλες που παίζουν μήλα. Μήλα. Παίζουν μήλα. Μήλα! Και όπως βλέπετε και στον άνθρωπο έχουν και άλλα πολλά κλασικά arcade παιχνίδια με τα οποία κάποιοι μεγαλώσαμε. Γιατί κάποιοι είμαστε κολόγεροι και μεγαλώσαμε με αυτά. Αλλά... Και δεν υπάρχουν μόνο action παιχνίδια, υπάρχουν και puzzle games όπως το Solomon's Key, στο οποίο περνάς μέσα στα επίπεδα από διάφορα τετράγωνα, τα χτυπάς, τα αλλάζεις, τα μετακινείς, τα... Είσαι ένας μάγος. Μέχρι που θα βρεις το κλειδί για το κάθε δωμάτιο
το σόλο μουσική. Για να περάσει το επόμενο επίπεδο. Αυτό το SAP λοιπόν υπάρχει στο μαγαζάκι της Αγίας Παρασκευής, Μεσογείων 495, που λέγεται Escape. From reality.